ζάντα, μαχαίρι, σκίσιμο, να το δείξουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για ελαστικά και θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο οι περισσότεροι έχουμε πάθει. Και αν δεν έχουμε πάθει, σίγουρα ίσως την πάθουμε. Τι είναι αυτό? Πάθαμε λάσκο, έσχασε το λάστιχο, πάθαμε φούι, τι να το πω και λίγο βορειοελλαδίτικα. Στα πλαϊνά του ελαστικού. Επιδιορθώνεται. Έχουμε έρθει στο γιατρό των ελαστικών να μας λύσει την απορία. Ο γιατρός Δημήτρης, Δημήτρης Τσούπρος. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις? Χάρηκα πολύ Βασίλη, χάρηκα. Σου έφερα εδώ ένα λάστιχο και έχω πάθει ζημιά. Ζημιά στα πλαϊνά. Και σήμερα έχω έρθει λίγο να μου λύσει λίγο την απορία όσον αφορά λίγο τις ζημιές που παθαίνουμε στα πλαϊνά των ελαστικών. Θα την πάθουμε τη ζημιά. Για πες μας δηλαδή, τι πρέπει να προσέχουμε, πώς παθαίνουμε ζημιά στα πλαϊνά? Βασικότερη αιτία είναι η χαμηλή πίεση ελαστικών. Όπα, αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι δεν τα προσέχουμε τα ελαστικά. Καθόλου. Έτσι. Ναι. Οι περισσότεροι έχουν δει τον αέρα, δεν θυμούνται καν από πότε, από το περσινό καλοκαίρι. Έχοντας ένα αυτοκίνητο χαμηλή πίεση ελαστικών, είναι πολύ επικίνδυνο καβαλώντας ένα πεζοδρόμιο, ένα κράσπεδο. Α, σύνηθες φαινόμενο, έτσι. Βρίσκουμε ένα παρκάρουμε, να το ανεβάζουμε στο πεζοδρόμιο. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Τι άλλο? Ή άμα κάποιος θέλει να πάει off-road, δηλαδή σε μια παραλία και δεν έχει τσεκάρει τον αέρα, είναι πολύ πιθανό στο πλαϊνό του τείχωμα το ελαστικό να πάθει κάποια ζημιά και να πάθει φούι. Από πέτρα δηλαδή, μπορεί να το πάθουμε. Είτε από δηλαδή, πέτρα, είτε από κάποιο. Εκτός δρόμου συνήθως έχει και κάποιες πέτρες. Ακριβώς. Δηλαδή σε αυτό εδώ το σημείο να περάσουμε μια πέτρα στα πλαϊνά να το σκίσει. Άμα είναι αιχμηρή πέτρα, εννοείται πως μπορεί να το σκίσει. Ο κύριος λόγος που μπορεί να σκιστεί είναι επειδή ταλαντώνεται το σημείο αυτό του προφίλ. Στην ουσία πατώντας με την άσφαλτο, το φορτίο είναι πιο μεγάλο και θα οδηγήσει στο. Ωραία, σκίσιμο. Πάμε τώρα να λύσουμε την απορία, έτσι. Σκίστηκε. Έπαθε ζημιά, έκανε μια τρύπα. Επισκευάζεται ναι ή όχι? Εάν είναι στο πλαϊνό τείχωμα, στο πλευρικό που λέμε, σε καμία περίπτωση, όσο πιο κοντά είναι το σκίσιμο στη στεφάνη του ελαστικού, δηλαδή στο σημείο αυτό εδώ, ναι, όσο πιο κοντά είναι, αποφεύγουμε σε κάθε περίπτωση την επισκευή. Είναι πιο επικίνδυνο, δηλαδή, όσο η τρύπα δηλαδή εννοείται είναι εδώ. Γιατί είναι εδώ πέρα ασκούνται όλες οι δυνάμεις και στην ουσία η στεφάνη του ελαστικού είναι αυτή η οποία συγκρατεί όλο το βάρος του οχήματος. Άμα το σκίσιμο είναι πιο κοντά στο πέλμα. Επίσης είναι επικίνδυνο. Το νόμιμο είναι η επισκευή να γίνεται πάνω στο πέλμα του ελαστικού. Ναι. Και εφόσον βέβαια τηρούνται και κάποιες αντιγραφές, όπως είναι το πέλμα να έχει μια φυσική φθορά, έτσι, μέχρι 1,6 κιλοστά, λέμε, ειδική. Οι περισσότεροι που σου έρχονται για αλλαγή ελαστικών, τι λάστιχα έχουν? Διαλυμένα. Εντάξει, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, ναι, φυσικό είναι ότι εάν δεν το τερματίσουμε που λέμε το λάστιχο, δεν το αλλάζουμε. Ωραία, άρα στην ουσία δεν επισκευάζεται και αυτό έχει να κάνει με την ασφάλειά μας, έτσι. Ακριβώς. Υπάρχουν όμως κάποιοι, ρε παιδί μου, οι οποίοι επισκευάζουν ένα ελαστικό. Ναι. Είναι επικίνδυνο ή δεν είναι επικίνδυνο? Φυσικά και είναι επικίνδυνο. Υπόσχονται ότι έγινε μια ζημιά, μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ, ναι, επισκευάζεται. Είναι άκρως επικίνδυνο. Βέβαια, πολλοί το επισκευάζουν, έτσι. Με την προϋπόθεση ότι κάποιος θα οδηγήσει με 30, 40, 50 χιλιόμετρα. Okay, μπορεί να μην πάθει κάτι, αλλά σε περίπτωση που κάποιος θα βγει στην εθνική οδό, να τρέξει με το αυτοκίνητο, να πάει ένα ταξίδι, δεν λέμε για κρέας ταχύτητας. Να στρίψει λίγο. Ακριβώς. Κανείς δεν ξέρει άμα το λάστιχο θα χάσει την πίεσή του. Γιατί, ή αν θα αποκληθεί κάποιο κλατάρισμα απότομο. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί στο πλαϊνό, ναι, δεν είναι δυνατόν ένα ολόκληρο αυτοκίνητο 1,5-2 τόνων να συγκρατείται η πίεσή του από ένα κοινό τσιρότο μπάλωμα. Εδώ πέρα δεν είναι γεμάτο λινά σιδεράκια δηλαδή. Ακριβώς. Τα οποία στην ουσία αυτά κόβονται. Ακριβώς. Άρα δεν επισκευάζονται στην ουσία, έτσι. Ένα λάστιχο που θα κοπεί εδώ θέλει αντικατάσταση. Ωραία. Σε αυτό το σημείο θα τον παλώσουμε όπως και να έχει. Αρκεί βέβαια να μην είναι και η διάτρησή του τεράστια. Δηλαδή, μην είναι η τρύπα πάνω από 0,6 χιλιοστά. Σε αυτό το σημείο όμως, όσο και να είναι το κόστος, πρέπει να το αντικαταστήσει έστω και με ένα μεταχειρισμένο στη χειρότερη. Πώς καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πάθει λάστιχο, φούιτ? Λοιπόν, ειδικά στα πλαϊνά, έτσι. Έτσι. Ένας τρόπος για να το καταλάβουμε, στα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν τον αισθητήρα απώλειας πίεσης ελαστικών, ο οποίος θα μας βγάλει το μηνυματάκι στο καντήρα του αυτοκίνητου, θα το καταλάβουμε. Εύκολα πράγματα. Τα σύγχρονα όμως αυτοκίνητα. Τα σύγχρονα. Ναι. Τώρα, όσο αφορά τα υπόλοιπα, ο κοινός οδηγός ή θα ακούσει τη ζάντα, που θα κάνει κάποιο χαρακτηριστικό θόρυβο, γκαπα, 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 κτλ.
Λοιπόν, η συμβουλή μου ως προς αυτό είναι ανά 15 με 20 μέρες να τσεκάρουμε την πίεση των ελαστικών και περιμετρικά να κοιτάζουμε το ελαστικό για τυχόν εκδορές ή κάποιες αμοιχές που μπορεί να υπάρχουν στο προφίλ του. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, να σου ρωτήσω κάτι. Οι εταιρείες ελαστικών, τώρα εδώ έχουμε Hankook, αν υπάρχει μια στοχεία υλικού, στο αντικαθιστά και δωρεάν, έτσι. Ακριβώς. Εντάξει, μεγάλες εταιρείες, όπως είπαμε και τη Hankook, και σε στοχεία υλικού, αλλά ακόμα και σε λάθος του οδηγού, ναι, καλύπτει δωρεάν με αντικατάσταση από 1 έως και 4 ελαστικών, ναι, γιατί μπορεί και ταυτόχρονα να περάσει ένα αυτοκίνητο ένα κράσπεδο, να σπάσει 2 ελαστικά. Οπότε. Περίμενε. Είμαι εγώ με το αυτοκίνητο, ανεβαίνω κράσπεδο, παθαίνω λάσπη και το αλλάζει. Εννοείται. Φέρα μαχαίρι. Σίγουρα. Να το δείξουμε. Πρώτα απ' όλα, να σου πω κάτι, να δείξουμε πώς γίνεται, τι είναι αυτό το σκίσιμο στα πλαϊνά. Στα πλαϊνά, ναι. Να το σκίσουμε αυτό, να δούμε τι γίνεται. Δεν το λυπάσαι. Έχεις καμιά ζάντα. Μαχαίρι έχουμε. Έχουμε. Ζάντα, μαχαίρι, σκίσιμο. Να το δείξουμε. Να δοκιμάσω. Δεν θα κάνει κανένα μπαμ. Μπαμ όχι. Α, θέλει δουλειά αυτό, ε. Θέλει δύναμη. Σίγουρα. Ναι. Δηλαδή εδώ, αυτό είναι τώρα μία πέτρα, έτσι, στην ουσία. Εδώ τώρα περάστηκε. Δεν το λυπήθηκε καθόλου. Ω, έλα εδώ να δεις. Να τα, αυτά είναι τα λινά εδώ, ε. Ακριβώς. Πρόσκει μην κοπείς μόνο, ε. Ναι. Έλα εδώ να δείξουμε τα λινά. Όταν κόβει το πλαϊνό, διαλύονται αυτά τα σιδεράκια. Ακριβώς, τα οποία είναι τα λινά. Ακριβώς. Άρα αυτά δεν επισκευάζονται. Σου έχει έρθει πελάτης και να σου πει, θέλω να μου διορθώσεις αυτό. Αυτό όχι, δεν γίνεται. Σε μικρές τρυπίτσες, δηλαδή ναι, υπάρχει περίπτωση να μου το ζητήσει κάποιος. Παρ' όλα αυτά, υπευθύνη του πάντα. Δηλαδή δεν πρόκειται να συμβουλεύσει ποτέ κάποιον να κάνει εκεί πέρα μπάλωμα. Γιατί αυτό έχει να κάνει με την ασφαλεία. Πάνω απ' όλα. Άρα, συμπέρασμα, πλαϊνό σκίσιμο. Δεν επισκευάζεται. Ο γιατρός το είπε, παιδιά, δεν επισκευάζεται. Όπα, φτάνει. Έτσι, ωραίο ήταν αυτό, ωραίο. Επιδιορθώνεται τώρα αυτό, περίμενε. Επιδιορθώνεται. Κοίτα εδώ, κοίτα τρύπα. Κοίτα εδώ. Όπα. Ζημιά μεγάλη, ε. Διορθώνεται. Ναι, με αντικατάσταση. Εντάξει. Εδώ να σου πω, φέρε και αυτό εδώ. Έλα εδώ. Εδώ, γιατί μας έδειξε άλλο ένα λάστιχο που έχεις. Αυτό έχει εδώ μία μικρή τρυπούλα. Ωραία. Πλαϊνό. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, αυτό. Τώρα είναι η περίπτωση που έχουμε μία μικρή διάτρηση, δηλαδή πιο μικρή τρύπα. Ναι. Στην οποία, ναι μεν, μπορεί κάποιος να βάλει μπάλωμα, να τον μπαλώσει. Ναι. Καλό θα ήταν να το κάνει με θερμοκόλληση για να κολλήσει καλά το σημείο. Ωστόσο, στα 130-140-150 που θα πάει στην Εθνική Οδό, θα αναπτύξει μια μεγάλη ταχύτητα το αυτοκίνητο, δεν υπάρχει ασφάλεια. Δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση την επισκευή σε τέτοιου είδους σχισμοί. Άμα θες να βγεις πάντως από το δρόμο, το επισκευάζεις. Ακριβώς. Άμα θες να συνεχίσεις το δρόμο, το αντικαθιστάς. Ακριβώς. Γιατρέ, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Ευχαριστούμε γιατρέ. Πόσα λάστιχα έχετε αλλάξει εδώ. Αυτά είναι αυτοκόλλητα τώρα από ελαστικά, έτσι. Από το 81. Α, όντως. 40 πλάς χρόνια. Και δεν είναι όλα, τα αυτοκόλλητα. Όχι, δεν χωράνε. Γι' αυτό το έχουμε κόψει για κάποια χρόνια και δεν κολλάμε καθόλου. Α, Γεωργία, πες μας λίγο το χειρότερο λάστιχο που σου έχουν φέρει, ποιο είναι. Ναι, παιδί μου, είχε τρύπα, είχε τρύπες, είχε. Να πω εγώ. Ναι, πες, για πες. Έχει έρθει το κινητό χωρίς λάστιχο, μόνο με τη ζάντα. Ναι. Και τι έκανε. Το 4 είναι χωρίς λάστιχο, είχε καταστρέψει τη ζάντα. Αυτοκίνητο χωρίς λάστιχο ήρθε. Ναι, μόνο με τη ζάντα. Έφυγε με λάστιχο τουλάχιστον. Με ριζέρβα, έχει έρθει ριζέρβα χωρίς αέρα. Ναι. Έχει καταστρέψει και τη ριζέρβα. Κάθε πότε κυκλοφορεί αυτός.